Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του One Channel. Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ μετά τη θυελλώδη συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας, όπου τέθηκε θέμα ηγεσίας από τον Παύλο Πολάκη, ο Στέφανος Κασελάκης να αποφεύγει την καταμέτωπον σύγκρουση. Νέο επεισόδιο και στην κόντρα του Παύλου Πολάκη με την Αθηνά Λινού. Ανθρωποκυνηγητό της γερμανικής αστυνομίας για τον άνδρα που σκότωσε 3 άτομα και τραυμάτισε άλλα 8, 4 από τα οποία σοβαρά, σε φεστιβάλ σε πόλη στη Γερμανία. Τρομοκρατική ενέργεια χαρακτηρίζουν τη σφαγή οι γερμανικές αρχές. Νέες αποκαλύψεις για τον τρόπο που λειτουργούσε ο ιδιοκτήτης του μοιραίου Λούνα Πάρκ στο Πευκοχώρι, εκεί όπου έχασε τη ζωή του ο 19χρονος Γιάννης. Ιστορικό με δικαστική διαμάχη για παλιότερες αυθαιρεσίες του 58χρονου βγαίνουν στο φως. Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ μετά τη θυελλώδη συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας, όπου τέθηκε θέμα ηγεσίας από τον Παύλο Πολάκη. Ο Στέφανος Κασελάκης φαίνεται να αποφεύγει την ευθεία σύγκρουση με τον Παύλο Πολάκη και στρέφει τα πυρά του στην ομάδα των 87, προκαλώντας τους να θέσουν θέμα ηγεσίας. Νέο επεισόδιο και στην κόντρα του Παύλου Πολάκη με την Αθηνά Λινού. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ δεν σήκωσε το γάντι που του πέταξε ο Παύλος Πολάκης. Κάποιοι φρόντισαν πάλι να δώσουν ανάσες στο καθεστώς Μητσοτάκη. Δεν μιλάω για τον Παύλο Πολάκη. Θα συναντηθώ με τον Παύλο όπως και να εξελιχθούν τα πράγματα. Ο κύριος Κασελάκης όμως για μια ακόμη φορά στρέφει τα πυρά του κατά της ομάδας των 87 και ουσιαστικά κατά του Αλέξη Τσίπρα, προκαλώντας τους είτε να αποχωρήσουν από το ΣΥΡΙΖΑ είτε να κατεβάσουν υποψήφιο πρόεδρο. Δεν θα επιτρέψω να καίνε τις ελπίδες μας επί 2 μήνες ως το συνέδριο και να φύγουν αφήνοντας από καΐδια. Προσωπικά θα προχωρήσω όσο με επιτρέπουν οι ανθρώπινες δυνάμεις. Σε ένα καταστατικό συνέδριο, στο οποίο θα αλλάξουν όλα. Τον ΣΥΡΙΖΑ τον εξευτελίζει καθημερινά ο Στέφανος Κασελάκης, ο οποίος τρέφεται με το να κατασκευάζει εσωτερικούς εχθρούς. Μπορεί να συνεχίσει να μαλώνει μόνος του. Ο πανικός είναι κακός σύμβουλος. Μιλώντας στο NGR, η Αθηνά Λινού δηλώνει ότι θα κάνει μήνυση στον Παύλο Πολάκη για τα όσα της καταλογίζει γύρω από το Ινστιτούτο Πρόληψης και τις κρατικές χρηματοδοτήσεις που έχει λάβει. Σήμερα παραδόθηκαν στον πρόεδρο 459 σελίδες με όλα τα στοιχεία που ζητήθηκαν. Δυστυχώς, για άλλη μια φορά, αντί να ασχολούμαστε με τα σοβαρά και συνεχιζόμενα προβλήματα του ελληνικού λαού, αναγκαζόμαστε να εξηγούμε τα αυτονόητα σε άτομα που προσποιούνται ότι δεν καταλαβαίνουν. Ξεκίνα το πακετάρισμα. Αύριο σου έρχεται κι άλλο μπουγιουρντή που πρέπει να παρέμβει και σε σένα και στο σπανό αυτοεπαγγέλτος ο εισαγγελέας. Η κυρία Λινού μάλιστα ξεκαθαρίζει στο NGR ότι δεν πρόκειται να παραιτηθεί απαντώντας και στις αιτιάσεις που κυκλοφορούν περί ασυμβίβαστου της ιδιότητας του βουλευτή με τη λειτουργία του Ινστιτούτου. Δραματική κατάσταση που επικρατεί στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Μία τουρίστρια πέθανε λίγα μέτρα από το ιατρείο σε χωριό της Μαγνησίας, καθώς δεν υπήρχε γιατρός. Οργή προκαλεί η κοινική δήλωση του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη ότι η ασθενής έπαθε ανακοπή Κυριακή και τα Σαββατοκύριακα δεν υπάρχουν γιατροί. Ο Στέφανος Κασελάκης ζήτησε την αποπομπή του ακροδεξίου, όπως λέει χαρακτηριστικά, Υπουργού Υγείας. Η εκδρομή μιας ηλικιωμένης τουρίστριας από τον Αλμυρό Βόλου στο ορεινό χωριό Ανάβρα Μαγνησίας την περασμένη Κυριακή κατέληξε σε τραγωδία. Η γυναίκα αισθάνθηκε έντονη αδιαθεσία και υπέστη ανακοπή καρδιάς λίγα μέτρα μακριά από το κλειστό αγροτικό ιατρείο του χωριού. Όταν έφτασε το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ από το Δομοκό μετά από περίπου 25 λεπτά, ήταν πλέον αργά. Το περιστατικό έγινε αιτία να αποκαλυφθεί από τον ίδιο τον Υπουργό Υγείας πως δεν προβλέπεται να υπάρχει γιατρός στα Σαββατοκύριακα σε κανένα περιφερειακό ιατρείο. Πρώτα απ' όλα το περιστατικό έγινε Κυριακή. Από την ίδρυση του ΕΣΥ. Μάλιστα. Σε περιφερειακό ιατρείο το Σαββατοκύριακο δεν προβλέπεται γιατρός. Την περιοχή την καλύπτει το πλησιέστερο κέντρο υγείας. Μάλιστα. Άρα εκείνη τη μέρα δεν είναι κάτι διαφορετικό. Όχι. Παρά τα αυτά, το σύστημα λειτουργήσε εκείνη την ημέρα. Η νοσηλεύτρια από το περιφερειακό ιατρείο πήγε με όλο τον εξοπλισμό για να κάνει κάρπα αμέσως, στα 3 λεπτά. Δυστυχώς η κυρία είχε πάθει μια πολύ βαριά ανακοπή. Το ασθενοφόρο έφτασε από το Δομοκό σε 20 λεπτά. Δεν μπορούσε να σωθεί. Κύριε Μητσοτάκη, η δήλωση του ακροδεξιού που κάνει την Υπουργό Υγείας. Οι ασθενείς έπαθαν ανακοπή Κυριακή και τα Σαββατοκύριακα δεν υπάρχουν γιατροί. Κανένα κράτος δεν μπορεί να έχει παντού ιατρούς. Είναι ακραίο δείγμα κινησμού. Ξέρω ότι με τον κύριο Γεωργιάδη μοιράζεστε τον ίδιο κινησμό και την ίδια έλλειψη συνέστησης. Το είδαμε από τα Τέμπη ως την Πεντέλη. Αλλά η συγκεκριμένη δήλωση μπορεί να θεραπευτεί μόνο με άμεση αποπομπή του.
Κύριε Κασελάκη, επειδή έχετε σωκοματικά προβλήματα, μην βλέπετε τις ανθρώπινες τραγωδίες ως το πολιτικό σας σωσίβιο. Είναι ντροπή. Ο αντιδήμαρχος Αλμυρού πάντως καταγγέλει πως όχι μόνο τα Σαββατοκύριακα, αλλά ούτε και τις καθημερινές υπάρχει γιατρός στην Ανάβρα. Ένα χωριό με 300 κατοίκους, δημοτικό σχολείο και πολλούς επισκέπτες τα Σαββατοκύριακα, με το κοντινότερο κέντρο υγείας Αλμυρού να απέχει περίπου 40 χιλιόμετρα. Και σήμερα να συνέβαινε δεν υπάρχει γιατρός στην Ανάβρα. Η ουσία δεν είναι αν ήταν Κυριακή, αν ήταν Σάββατο. Ο γιατρός έρχεται μόνο για συνταγογράφηση. Πού βρίσκεται η γιατρός? Στο κέντρο υγείας του Αλμυρού. Είχε πάλι μια επισκέπτρια στο χωριό, η οποία ήταν νοσηλεύτρια και παρήχε τις πρώτες βοήθειες. Και αυτό έτυχε. Οι σοβαρές ελλείψεις προσωπικού προκαλούν μεγάλη αναταραχή κυρίως σε νοσοκομεία της περιφέρειας και στα νησιά. Όπως καταγγέλει η Ένωση Γιατρών Σάμου, η μοναδική παιδίατρος του νοσοκομείου παρουσίασε λόγω των εξαντλητικών ωραριών και των συνεχιζόμενων εφημεριών συμπτώματα εγκεφαλικού επεισοδίου και χρειάστηκε να μεταφερθεί στο Τζάνιο νοσοκομείο της Αθήνας. Θα συνομιλήσουμε τώρα με τον Διευθυντή Έκδοσης της εφημερίδας Το Ποντίκι, Σταύρο Χριστακόπουλο. Κύριε Χριστακόπουλε, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Ένα πρώτο σχόλιο σας θα θέλαμε για την δήλωση του Υπουργού Υγείας σχετικά με τη μη παρουσία ιατρών στα περιφερειακά ιατρία εξαιτίας του Σαββατοκύριακου. Κοιτάξτε, νομίζω ότι αυτό που είπε ο Αντιδήμαρχος Αλμυρού είναι νομίζω το πιο σημαντικό και από τη δήλωση. Ότι εκεί δεν υπάρχει γιατρός ούτε καν στις εργάσιμες ημέρες και όχι μόνο το Σαββατοκύριακο. Εκεί μπορούμε να προσθέσουμε πέρα από το πανελληνίως γνωστό ζήτημα με την παιδίατρο της Σάμου η οποία κατέρευσε, υπάρχουν αυτή τη στιγμή πάρα πολλά περιφερειακά νοσοκομεία τα οποία δεν εκπληρώνουν καν το ρόλο τους. Υπάρχουν νοσοκομεία τα οποία έχουν επίπεδο εξυπηρέτησης και υπηρεσιών προς τον πολίτη επίπεδου κέντρου υγείας. Υπάρχουν ατέλειωτα προβλήματα στελέχωσης, λείπουν αναισθησιολόγοι, υπάρχουν νοσοκομεία στα οποία δεν μπορεί να γίνει κανένας είδους επέμβαση, παρότι πριν από ελάχιστα χρόνια μπορούσε κάποιος να κάνει σχεδόν κάθε είδους επέμβαση έξω από τις πάρα πολύ βαριές. Η εικόνα που υπάρχει αυτή τη στιγμή στα ελληνικά νοσοκομεία, ιδιαίτερα της περιφέρειας, είναι τραγική. Ο κύριος Γεωργιάδης τώρα εντάξει, συνηθίζει να προσπαθεί να αντιπαρέλθει τα προβλήματα κάνοντας μια ηχηρή δήλωση, αλλά στην κατάσταση που βρίσκεται αυτή τη στιγμή το σύστημα και έτσι όπως το βιώνουν οι πολίτες, πόσο μάλλον όταν ο ίδιος ο Πρωθυπουργός έχει βάλει ως προτεραιότητα της κυβέρνησής του, υποτίθεται, την αναδόμηση του υγειονομικού χάρτη της χώρας, τέτοιου τύπου δηλώσεις νομίζω ότι κάνουν τρομακτική ζημιά και στον ίδιο και στην κυβέρνησή του. Την απάντηση του κύριου Γεωργιάδη στον κύριο Κασελάκη, πώς την είδατε? Απάντησε ή απέφυγε να απαντήσει επί της ουσίας? Νομίζω ότι μεταξύ Γεωργιάδη και Κασελάκη υπάρχει μια κόντρα η οποία κάθε μέρα έχει ένα καινούριο επεισόδιο. Προφανώς δεν αφορά το πρόβλημα. Νομίζω ότι ο κύριος Γεωργιάδης σε αυτή τη φάση δεν είναι σε θέση να δώσει ικανοποιητικές απαντήσεις για τον πολύ απλό λόγο ότι το σύστημα νοσεί τόσο πολύ και μάλιστα ενδεχομένως με τρόπους τους οποίους αυτή η κυβέρνηση δυσκολεύεται πάρα πολύ να αντιμετωπίσει. Και πολύ αμφιβάλλω για το αν μπορεί μια κυβέρνηση να το αντιμετωπίσει τόσο σύντομα. Το σκηνικό κατάρρευσης είναι πραγματικό. Δεν είναι μια αντιπολιτευτική κορώνα. Υπάρχει τεράστιο πρόβλημα, το οποίο οφείλεται σε πάρα πολλούς λόγους. Ένας από αυτούς είναι οι αμοιβές των γιατρών. Έχει πει μια επίσης μεγαλοστομία ο κ. Γεωργιάδης ότι ναι, ξέρετε, δεν πρέπει να τους δούμε 10.000 το μήνα. Μπορείτε να τους δώσετε όμως σαφώς περισσότερα από όσα παίρνουν. Μπορεί να τους δώσετε χρήματα τα οποία δεν τους υποχρεώνουν, για παράδειγμα, να φεύγουν τη μια για τη Γερμανία, την άλλη για την Αγγλία, την άλλη για την Κύπρο. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι θα έμεναν και στο σύστημα υγείας και στη χώρα, εάν οι αποδοχές ήταν πιο ικανοποιητικές. Και, εν πάση περιπτώσει, όταν υπάρχει ένας τομέας με τόσο μεγάλη έλλειψη και μάλιστα με τόσο μεγάλη αντανάκλαση στο επίπεδο ζωής των ανθρώπων, κάπου πρέπει να ξαναδούμε τα πράγματα, νομίζω, από την αρχή. Μάλιστα, να πάμε τώρα και στον ΣΥΡΙΖΑ, όπου κλείνει ένας χρόνος σχεδόν από την εκλογή του κυρίου Κασελάκη ως πρόεδρος του κόμματος και όλη αυτή η χρονιά έχει χαρακτηριστεί από από συνεχόμενες κρίσεις, εν πάση περιπτώσει. Αυτή τη φορά, με αυτή την κόντρα που έχει ξεσπάσει, έχουμε φτάσει στο σημείο μηδέν? Σίγουρα αυτή είναι η μεγαλύτερη κρίση που έχει υπάρξει μέχρι τώρα. Δεν ξέρουμε όμως αν θα είναι τελευταία. Καταρχάς δεν το ξέρουμε, διότι δεν γνωρίζουμε πώς θα καταλήξει η συγκεκριμένη κρίση. Αυτή τη στιγμή έχουμε έναν ΣΥΡΙΖΑ κατ' ουσίαν τριχοτομημένο, με τρεις πλευρές, από τις οποίες καμία δεν έχει πολυτελείς λύσεις.
Καμία δεν έχει μια εύκολη λύση. Και μάλιστα θα μπορούσα να πω ότι μάλλον έχουν πολύ σκληρά διλήμματα και κάθε επιλογή που μπορεί να πάρουν ενδέχεται να τους κοστίσει. Τώρα όμως όλη αυτή η κρίση και όλη αυτή η εικόνα πώς επιδρά στους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ? Κάποια στιγμή δεν θα κουράσει? Νομίζω ότι έχει κουράσει ήδη. Καταρχάς υπάρχει ένα εκλογικό αποτέλεσμα, έτσι, σε μια φάση που υποτίθεται ότι ήταν η ευκαιρία του ΣΥΡΙΖΑ και η πρώτη δοκιμασία του αρχηγού του στην πορεία προς την εκπλήρωση του δικού του στόχου, δηλαδή να νικήσει το Μητσοτάκη. Ήρθε μια σοβαρή καθίδηση του Μητσοτάκη, αλλά ο Κασελάκης έχασε 340.000 ψήφους. Αυτό έχει ήδη προηγηθεί μια διάσπαση. Υπάρχει μια κρίση η οποία σοβεί εδώ και πάρα πολύ καιρό, καθότι ο πρόεδρος θέλει να αλλάξει τα πάντα σε αυτό το κόμμα, θέλει να το αλλάξει ακόμα και το όνομα, όπως έχει πει. Δεν τα πάει καθόλου καλά με το 1/3 των στελεχών του. Θέλει να τους διώξει, κάθε τρεις και λίγο τους δείχνει την έξοδο. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι το οποίο μπορεί να θέλει αυτή τη στιγμή τους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ εν γέννη, εάν εξαιρέσουμε αυτούς που είναι πάρα πολύ σκληρά πολλωμένοι προς κάποια από τις τρεις πλευρές που αυτή τη στιγμή βρίσκονται στο επίκεντρο αυτού του δράματος. Τώρα, μέσα σε όλο αυτό το κλίμα, βλέπετε να έχουμε και αποχωρήσεις? Οι 87 τι θα κάνουν? Οι 87 είναι επίσης μία από τις πλευρές που έχουν πάρα πολύ δύσκολες επιλογές. Δηλαδή, καταρχάς δεν μπορεί να μην κάνουν τίποτα. Με το να μην κάνουν τίποτα, απλώς θα συνεχίζεται η φθορά τους. Είναι ακριβώς το πρόβλημα που έχουμε περιγράψει και λίγο παλαιότερα. Ότι οι 87 έχουν το πρόβλημα ότι πρέπει κάποια στιγμή κάτι να δείξουν. Δεν λέω ότι καλά να αμφισβητήσουν τον Κασελάκη σήμερα. Λέω απλώς ότι θα πρέπει κάποια στιγμή να δείξουν ότι έχουν πρώτα-πρώτα κάτι διαφορετικό να προτείνουν από τον πρόεδρο του κόμματος. Θα πρέπει να δείξουν ότι έχουν διαφορετικό πολιτικό σχέδιο. Θα πρέπει να δείξουν ότι υπάρχει ένα πρόσωπο το οποίο θα μπορούσε δυνητικά να τεθεί απέναντι στον πρόεδρο. Μέχρι στιγμής, επειδή ακριβώς δεν έχουν δείξει κάτι τέτοιο, αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο ο Κασελάκης τους προκαλεί. Τι του λέει διαρκώς? Βγείτε μπροστά. Φέρτε κάποιον να πάμε σε εκλογές. Την προηγούμενη φορά υπήρξε μια αμοιβαία υποχώρηση στο συνέδριο. Κάπως μπαλώθηκε το πράγμα. Δεν έκλεισε το ρήγμα. Τώρα τους προκαλεί, διότι επιπλέον, πέραν του ότι γνωρίζει την αδυναμία τους, προσπαθεί μέσα από αυτόν τον τρόπο να κλείσει ό,τι μπορεί να κλείσει, κατά τη γνώμη μου δεν μπορεί, αλλά εν πάση περιπτώσει, από το ρήγμα με τον Πολάκη. Δηλαδή, ξέροντας και την αντιπαλότητα του Πολάκη με την πλευρά αυτήν, η οποία έχει ζητήσει την οριστική διαγραφή του Πολάκη και από το κόμμα και όχι μόνο από την κοινοβουλευτική ομάδα, προσπαθεί να προκαλέσει μία σύγκρουση με τους 87, ώστε να κλείσει τουλάχιστον προσωρινά το ρήγμα με τον Πολάκη. Διότι αυτό τη συγκεκριμένη στιγμή ίσως είναι αρκετά πιο επικίνδυνο για τον Κασελάκη από ότι είναι η διαφωνία του και η ρήξη του με τους 87. Τώρα, ο κύριος Πολάκης εκτιμάται ότι μπορεί να καταθέσει πρόταση μομφής? Θα μπορούσε ο κύριος Πολάκης να είναι ένα πρόσωπο που θα αποτελούσε αντίπαλο δέος για τον κύριο Κασελάκη, ενώ να βάλει ο ίδιος υποψηφιότητα σε μια ενδεχόμενη εσωκομματική διαδικασία? Κοιτάξτε, δεν μπορούμε να μετρήσουμε αυτή τη στιγμή το τι θα μπορούσε να κάνει ο κύριος Πολάκης. Αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι με την ευθεία αμφισβήτηση του Προέδρου στην πολιτική γραμματεία έκανε ένα βήμα από το οποίο δεν μπορεί να κάνει πίσω πια. Όταν αμφισβητείς ευθέως έναν Πρόεδρο και αυτός ο Πρόεδρος είναι ο Κασελάκης, πάρα πολύ δύσκολα πια μπορείς να κάνεις πίσω. Ο ίδιος ο Πολάκης φαίνεται ότι επιμένει σε όσα είπε στην πολιτική γραμματεία παρά τη δήλωση Κασελάκη ότι εγώ κάποια στιγμή ανεξαρτήτως των εξελίξεων θα μιλήσω με τον Παύλο. Το ότι επέμεινε ύστερα από αυτό δείχνει ότι η απόφασή του για σύγκρουση είναι μάλλον δεδομένη. Δεν ξέρω. Η αλήθεια είναι ότι εάν προχωρήσει στη σύγκρουση, ενδέχεται να καταστραφεί πολιτικά. Με την έννοια ότι υπάρχει ένα κοινό το οποίο μοιράζονται Κασελάκης και Πολάκης. Υπάρχει ένα κοινό το οποίο βρίσκεται ανάμεσα στους δύο ή είναι ταυτόχρονα πιστό και στους δύο. Πράγμα που σημαίνει ότι μία σύγκρουση μεταξύ τους είναι εντελώς άγνωστο αυτή τη στιγμή ποιον θα ωφελήσει και ποιον θα βλάψει ανεπανόρθωτα. Από την άλλη πλευρά, αν σήμερα ο Πολάκης κάνει πίσω, υπάρχει και εδώ πρόβλημα για ένα πολύ απλό λόγο. Ο Πολάκης ήδη δάνεισε εντός εισαγωγικών το κοινό του στον Κασελάκη για να εκλεγεί πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.
Εάν του το δανείσει μια δεύτερη φορά για να διασωθεί από μια σύγκρουση με τους 87, τότε ουσιαστικά αποδέχεται ότι ο δικός του ρόλος είναι πλέον περιορισμένος, είναι δεύτερος οριστικά, δεύτερος σε σημασία, όχι δεύτερος ιεραρχικά, θα έχει δεύτερο ρόλο, θα έχει συμπληρωματικό ρόλο στο ΣΥΡΙΖΑ, πράγμα που σημαίνει ότι στην ουσία ενταφιάζει οποιαδήποτε προσωπική του φιλοδοξία. Άρα, στην πραγματικότητα, το τι θα κάνει ο Πολάκης θα εξαρτηθεί από το ποια είναι εν τέλει η φιλοδοξία του, κάτι το οποίο ουσιαστικά γνωρίζει μόνο ο ίδιος. Τώρα, από την πλευρά του κυρίου Κασελάκη, υπάρχει ένα σενάριο ότι πίσω από την αμφισβήτηση του Προέδρου του κόμματος κρύβεται ο κύριος Τσίπρας. Μπορεί να συνεχιστεί αυτή η συμβίωση, διότι είχαμε δει ότι από το συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ τον Φεβρουάριο είχαν διαμορφωθεί κατά κάποιο τρόπο δύο ομάδες. Αυτοί που ήταν με τον κύριο Κασελάκη και οι εντός εισαγωγικών Τσιπραίοι. Μπορούν να συνυπάρξουν αυτοί μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ? Πάρα πολύ δύσκολο. Και αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο οι μεν του ζητούν να παραιτηθεί και να φύγει. Ο δε Κασελάκης του ζητάει να τον αμφισβητήσουμε ανοιχτά για να μπορέσει να τους βγάλει μπροστά σε μια σύγκρουση και να, με κάποιο τρόπο να τους νικήσει και να τους εκδιώξει από το κόμμα. Ή να τους υποχρεώσει, εν πάση περιπτώσει, να φύγουν. Προφανώς η συμβίωση αυτή είναι πρακτικά αδύνατη εδώ που έχουμε φτάσει. Έτσι κι αλλιώς ήταν αδύνατη εδώ και πάρα πολύ καιρό, από τη στιγμή που ο Κασελάκης αποφάσισε ότι δεν θέλει να κρατήσει τίποτε από το ΣΥΡΙΖΑ που βρήκε. Από τη στιγμή αυτή και πέρα, νομίζω ότι έχει κρυφθεί η μοίρα αυτής της σχέσης. Δεν υπάρχει κανένα περιθώριο και για αυτούς. Πώς να το πω, αποκατάσταση σχέσεων. Άρα, Τσίπρας Κασελάκης έτσι κι αλλιώς είναι δίπολο, και από την άλλη πλευρά είναι δίπολο Κασελάκης Πολάκης τη στιγμή που οι Τσιπρικοί τουλάχιστον έχουν εκφραστεί με τρόπο ιδιαίτερα αρνητικό για τον Πολάκη. Έχουμε τρεις εντελώς ασύμβατες πλευρές, γι' αυτό λέω ότι είναι ίσως η χειρότερη από τις κρίσεις που έχει μέχρι τώρα αντιμετωπίσει ο ΣΥΡΙΖΑ, η οποία μάλιστα έχει έναν ακόμα λόγο για να είναι χειρότερη. Έρχεται στο χαμηλότερο μέχρι σήμερα, εδώ και τα τελευταία 12 χρόνια, στο χαμηλότερο εκλογικό του ποσοστό. Και μάλιστα με τάση που από ό,τι φαίνεται δεν είναι ανάκαμψης, δεν είναι ανωδική. Αντιθέτως υπάρχει κίνδυνος αυτό το ποσοστό να χαμηλώσει. Υπ' αυτήν την έννοια λοιπόν η ένταση, η τριχοτόμηση και το σημείο, το χρονικό σημείο και το πολιτικό σημείο στο οποίο συμβαίνει η κρίση είναι σχεδόν καταστροφική, νομίζω ανεξαρτήτως της κατάληξής της. Να πάμε τώρα και στο ΠΑΣΟΚ, όπου εκεί έχουμε εκλογές σε έναν μήνα. Η εκλογή αρχηγού στο ΠΑΣΟΚ θα φέρει πολιτικές αλλαγές? Οι διεκδικητές της ηγεσίας δίνουν χαρακτήρα εθνικής κάλπης σε αυτές τις εκλογές. Ναι, προφανώς. Και από τη μεριά τους έχουν δίκιο, με την έννοια ότι θέλουν να εκμεταλλευτούν σε κάθε περίπτωση την κακή κατάσταση στην οποία βρίσκεται η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή και την τραγική κατάσταση στην οποία βρίσκεται το ΣΥΡΙΖΑ. Είναι προφανές ότι το ΠΑΣΟΚ αυτή τη στιγμή πρέπει να κάνει τα πάντα για να στρέψει το ενδιαφέρον προς την πλευρά του. Ωστόσο, μέχρι στιγμής υπάρχει και εκεί ένα έλλειμμα. Παρότι, όπως έχουμε ξαναπεί, το ΠΑΣΟΚ έχει φροντίσει να μην εμφανίζει μια εικόνα κακή, συγκρουσιακή, διχοτομική ή οτιδήποτε άλλο προς τα έξω. Ωστόσο, φαίνεται ότι αυτή η σύγκρουση δεν έχει αυτή τη στιγμή κάποιο συγκεκριμένο πολιτικό επίδικο. Δεν γίνεται μια σύγκρουση, τουλάχιστον δημοσίως, πάνω σε θέσεις. Ο κόσμος τον οποίον καλούν να στρέψει το ενδιαφέρον του και να πάει στην κάλπη του, να ξεπεράσει τις 300.000 συμμετοχή και όλα αυτά που ζητάνε από το ΠΑΣΟΚ, ουσιαστικά θα πρέπει για να επιτευχθεί αυτό το πράγμα να υπάρχει ένα πολιτικό ζήτημα. Θα πρέπει με έναν τρόπο το ΠΑΣΟΚ να δείξει για ποιο λόγο πρέπει ο κόσμος αυτός να πάει στην κάλπη, για ποιο λόγο πρέπει να εγκαταλείψει το ΣΥΡΙΖΑ ή τη Νέα Δημοκρατία και να στραφεί στο ΠΑΣΟΚ. Αυτή τη στιγμή οι υποψήφοι είναι σαν να πατάνε πάνω σε αυγά. Περπατούν πάρα πολύ προσεκτικά, προσέχουν να μην θυγεί η εικόνα τους, προσέχουν να μην δώσουν εικόνα καταστροφής του κόμματος. Αλλά αυτό δεν αρκεί πια. Έχω την εντύπωση ότι είναι η στιγμή που οι υποψήφοι του ΠΑΣΟΚ πρέπει να εμφανιστούν λίγο πιο δυναμικοί και να δείξουν προς τον έξω κόσμο ότι πια το παιχνίδι είναι σε θέση, τουλάχιστον στο κομμάτι της αντιπολίτευσης, να το ορίσουν αυτοί. Όσο αυτό δεν εκπέμπεται, πολύ φοβάμαι ότι το ενδιαφέρον δεν θα είναι πάρα πολύ μεγαλύτερο ή τουλάχιστον όσο προσδοκούν αυτή τη στιγμή οι υποψήφοι του ΠΑΣΟΚ. Μάλιστα. Κύριε Χρυστακόπουλε, να σας ευχαριστήσουμε για αυτή μας τη συζήτηση. Και εγώ ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ.
Τρομοκρατική επίθεση εναντίον αθώων πολιτών σημειώθηκε στη Γερμανία. Άντρας μαχαίρωσε και σκότωσε 3 ανθρώπους, ενώ τραυμάτισε άλλους 8, τους 4 εκ των οποίων σοβαρά. Όλα έγιναν κατά τη διάρκεια μουσικού φεστιβάλ για την πολυμορφία, καθώς η πόλη γιορτάζει 650 χρόνια από την ίδρυσή της. Κραδένοντας το μαχαίρι, ο δράστης επιτέθηκε εναντίον των ανυποψίαστων πολιτών και χωρίς να επιλέγει τα θύματα του, προσπαθούσε να τα καρφώσει στο λαιμό. Ήθελε να σκοτώσει όσους περισσότερους μπορούσε και τελικά κατάφερε να αφαιρέσει τη ζωή από 3 ανθρώπους και να τραυματίσει άλλους 8, τους 4 σοβαρά. Also, eine Gefahr, wir gehen von einem Einzeltäter aus, der ist flüchtig. Der hat am Stadtfest 3 Menschen getötet und mindestens 4 schwer verletzt. Dass ungefährlich ist, kann man deshalb nicht sagen, aber ob jetzt noch unterwegs ist und weitere Opfer sucht, das wäre alles im Bereich der Mutmaßung. Aber dass gar keine Gefahr bestehen könnte von dieser Person, kann ich natürlich auch nicht mit hundertprozentiger Sicherheit sagen. Deshalb wir raten schon noch zur Vorsicht. Η επίθεση σημειώθηκε στο Φεστιβάλ για την Πολυμορφία στο Solingen της Γερμανίας. Τη στιγμή της επίθεσης, τα θύματα αλλά και δεκάδες άλλοι πολίτες παρακολουθούσαν μια συναυλία. Στην αρχή η αστυνομία είχε περιγράψει το συμβάν ως κατάσταση αμόκ, όμως λίγο μετά ανασκεύασε και το χαρακτήρισε τρομοκρατική ενέργεια. Οι ερευνητές συγκεντρώνουν οπτικό υλικό από κάμερες της περιοχής, μήπως και αναγνωρίσουν το δράστη. Wir möchten eine genaue Täterbeschreibung haben. Das ist schwierig, Zeugen stehen unter Schock. Oder können im Augenblick nicht sprechen. Die werden auch alle betreut. Wir müssen wie ein Puzzlespiel alles zusammensetzen, damit wir jetzt konkret unsere Fahndungsmaßnahmen weiter ausbauen können und nach dem Täter suchen. Η τοπική αστυνομία έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του δράστη. Ist ein ganz schlimmes Ereignis, was da passiert ist. Und selbst wenn man immer wieder im Kopf hat, in welcher gefährlichen Lage wir leben. Haut einen dann sowas doch voll aus den Schuhen. Und im Moment, wenn ich es auf den Punkt bringen will, ist mein Kopf, meine Gefühle bei den Opfern, bei den Familienangehörigen. Το φεστιβάλ για την πολυμορφία του Solingen διακόπηκε, όπως και οι εκδηλώσεις για την 65η επέτειο από την ίδρυση της πόλης, που διαρκούσαν μέχρι την Κυριακή. Νέα στοιχεία έρχονται στο φως της δημοσιότητας για το Λούνα Πάρκ στη Χαλκιδική, όπου έχασε τη ζωή του ο 19χρονος. Τουλάχιστον σε 2 περιπτώσεις, οι δημοτικές αρχές έκαναν σωστά τη δουλειά τους, απαγορεύοντας την εγκατάσταση του Λούνα Πάρκ, γιατί δεν πληρούσε τους κανόνες ασφαλείας. Εκτός από τον Δήμο Κοζάνης και ο Δήμος Άργους Ορεστικού δεν έδωσε άδεια στον συγκεκριμένο επιχειρηματία, γεγονός που επαναφέρει το ερώτημα για το πώς αυτή η επιχείρηση λειτουργούσε στην Κασάνδρα. Νέες αποκαλύψεις για το τραγικό δυστύχημα στο Λούνα Πάρκ της Χαλκιδικής. Ο 58χρονος ιδιοκτήτης του μοιραίου Λούνα Πάρκ, εκτός από την Κοζάνη, είχε αποκλειστεί και από τον Δήμο Άργους Ορεστικού το 2019 για να συμμετέχει στο πανηγύρι, επειδή δεν έδειξε κανένα πιστοποιητικό για την ασφάλεια των παιχνιδιών. Δεν είχε κανένα δικαιολογητικό, γι' αυτό και απορρίφθηκε. Αυτό είναι το έγγραφο φωτιά που έχει δημοσιευτεί στην Διάβγεια με τον Δήμο Άργους Ορεστικού να απορρίπτει την αίτηση του ιδιοκτήτη του μοιραίου Λούνα Πάρκ, επειδή δεν κατατέθηκαν πιστοποιητικά των μηχανημάτων ούτε πιστοποιητικά για την ασφάλεια αυτών, ενώ κατατέθηκαν στοιχεία για 11 μηχανήματα, ενώ η προκήρυξη. Ζητούσε τουλάχιστον 12. Σχεδόν πάντα μπροστά έβαζε την σύζυγό του, κάνοντάς της εξουσιοδότηση. Εμείς κάθε χρόνο στην Εμποροπανήγυρη που γίνεται τέλη του Σεπτέμβρη και κρατάει μία εβδομάδα, βγαίνει μία διακήρυξη ποιος θα συμμετέχει στο Λούνα Πάρκ, αλλά με συγκεκριμένους όρους. Και από εκεί και πέρα έχει και κάποιες συγκεκριμένες προδιαγραφές. Θα πρέπει να αποδεικνύεται ότι το συγκεκριμένο παιχνίδι με το συγκεκριμένο αριθμό πλαισίου έχει την απαιτούμενη πιστοποίηση. Αν δεν είχε κανένα δικαιολογητικό, γι' αυτό και απορρίφθηκε. Εύλογα είναι τα ερωτήματα πόσο συγκεκριμένος ιδιοκτήτης, ενώ σχεδόν ποτέ δεν έφερε μαζί του τις πιστοποιήσεις για την ασφάλεια των μηχανημάτων του, πώς κατάφερνε να λαμβάνει τις άδειες από το Δήμο Κασάνδρας μέχρι και το 2023 για να λειτουργεί το Λούνα Πάρκ. Είχε πιστοποιητικά. Το σπουδαιότερο όλων, που είναι ο τεχνικός έλεγχος του εξοπλισμού, των παιχνιδιών, να το πω έτσι. Αυτή τη στιγμή, όπως είπαμε, είναι 2 εταιρείες που υπάρχουν. Δεν ελέγχει την ασφάλεια του μηχανήματος, ελέγχει το μηχάνημα αν πληρεί τις προδιαγραφές του κατασκευαστή, γιατί στο συγκεκριμένο περιστατικό μιλάμε για κάποια αποκοπή καθίσματος. Συνεπώς, έχουμε να κάνουμε με το ότι ο μηχανισμός που συγκρατούσε στο σκελετό του παιχνιδιού σημαίνει ότι είχε κάποιο πρόβλημα ο μηχανισμός συγκράτησης.
Μια διακοπή ρεύματος στο Λούνα Πάρκ στο παρελθόν ήταν η αφορμή για δύο αγοράκια να εγκλωβιστούν μέσα σε μια τεράστια πλαστική κατασκευή, η οποία ξεφούσκωσε, καταγγέλει ο πατέρας του παιδιού. Όταν σβήνει αυτό ο συμπιεστής, αυτό το κάστρο σιγά σιγά ξεφουσκώνει. Και έπεσε και το πλάκωσε. Εγώ το μεταξύ δεν πήρα χαμπάρι, γιατί καθόμασταν οι γονείς, εγώ καθόμουν με πλάτη. Και πήρε χαμπάρι ο γαμπρός μου και πήγε και έβγαλε τον ανιψιό μου και τον γιο μου. Γαζάτορας ούτε πήρε χαμπάρι. Παλιατζούρες κι αυτός πάντα. Πάντα. Παλιά, μεταχειρισμένα παλιά. Ο χρόνος και η θάλασσα που βρίσκεται δίπλα από τις εγκαταστάσεις στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής ρήμαζε τον ήδη παλαιό στόλο των παιχνιδιών. Τα σίδερα που στήριζαν τα καθίσματα ήταν σάπια και σκουριασμένα. Δεν τα είδε κανείς. Στις εξωτερικές ειδήσεις τώρα. Δυνάμεις του Κιέβου έπληξαν και βύθισαν οχηματαγωγό που μετέφερε δεξαμενές με καύσιμα από το ρωσικό λιμάνι Καυκάς προς την κατεχόμενη Κριμαία. Ο Ουκρανικός στρατός έπληξε και ρωσικό στρατιωτικό αεροδρόμιο που απέχει 400 χιλιόμετρα από τα σύνορα με την Ουκρανία. Μαύρος καπνός υψώνεται πάνω από το λιμάνι του Καυκάς, κοντά στο στενό του Κέρτς, στη Νότια Ρωσία. Ο Ουκρανικός στρατός έπληξε οχηματαγωγό που ήταν φορτωμένο με 30 δεξαμενές καυσίμων και είχε προορισμό την κατεχόμενη Κριμαία. Το Κιέβο ανέλαβε την ευθύνη για την επίθεση, όμως δεν αποκαλύπτει αν ο πύραυλος που χτύπησε και βύθισε το πλοίο ήταν Ουκρανικός ή δυτικός. Επίθεση με drones έγινε και σε στρατιωτικό αεροδρόμιο κοντά στην πόλη Βόλγκογκραντ, περίπου 400 χιλιόμετρα μακριά από τα σύνορα της Ρωσίας με την Ουκρανία, στο οποίο σταθμεύουν ρωσικά μαχητικά. Φωτογραφίες που δημοσιεύουν ουκρανικά μέσα δείχνουν σοβαρές ζημιές στα στέγαστρα, ενώ άγνωστος είναι ο αριθμός των αεροσκαφών που έχουν καταστραφεί. Ο Ουκρανικός τύπος αναφέρει ότι πρόκειται για επιχείρηση του Ουκρανικού στρατού με στόχο δεξαμενές καυσίμων και αποθήκες εξελιγμένου οπλισμού που βρίσκονταν στο αεροδρόμιο. Το Κίεβο παραδέχθηκε ότι χρησιμοποίησε αμερικανικές βόμβες στις επιχειρήσεις του στη ρωσική περιφέρεια του Κούρσκ. Το αμερικανικό Πεντάγωνο επιβεβαίωσε ότι έχει δώσει άδεια στην Ουκρανία να το κάνει. Our policy does allow for Ukraine to conduct counterfires. To defend itself from Russian attacks coming over that border region. And that border region does include Kursk. Την ίδια ώρα στο Κίεβο έφτασε ο Ναρέντρα Μόντι, στην πρώτη επίσκεψη Ινδού πρωθυπουργού στην Ουκρανία από το 1991, όταν ανακήρυξε την ανεξαρτησία της. Συναντήθηκε με τον Ουκρανό πρόεδρο και τον κάλεσε να καθίσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με τη Ρωσία. रणभूमि में कभी भी नहीं होता है दोनों पक्षों को साथ बैठ करके इस संकट की घड़ी से बाहर निकलने के रास्ते तलाशने होंगे Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι έκανε λόγο για ιστορική επίσκεψη Μόντι, ο οποίος προθυμοποιήθηκε να εργαστεί προσωπικά ως φίλος, όπως είπε, προκειμένου να φέρει την ειρήνη στην Ουκρανία. Τον περασμένο Ιούλιο, ο Ινδός Πρωθυπουργός επισκέφθηκε τη Μόσχα, όπου συναντήθηκε με τον Ρώσο Πρόεδρο Πούτιν. Τότε είχε πει ότι δεν προτίθεται να παίξει το ρόλο του μεσολαβητή ανάμεσα στη Μόσχα και το Κίεβο. Αβάστακτος είναι ο πόνος για τον νεαρό πατέρα δύο παιδιών που έχασε τη ζωή του κάνοντας παραπέντε στην Ξάνθη. Συγγενείς και φίλοι του 33χρονου εκπαιδευτή μιλούν για έναν έμπειρο χειριστή με εκατοντάδες ώρες πτήσης. Η γυναίκα του συγκλονίζει και καταγγέλει τον κοινικό τρόπο με τον οποίο την ενημέρωσε το νοσοκομείο για τον θάνατο του άντρα της. Μου λέει θα πάω να πετάξω λίγο και πάω μετά. Έφυγε και δεν ξανά γυρίζει. Έχασε τον άνθρωπό της, πατέρα του μόλις 2 ετών παιδιού της. Απαρηγόρητη σύζυγος του 33χρονου Ραφαήλ που έχασε τη ζωή του κάνοντας αλεξίπτωτο πλαγιά στη Ξάνθη. Μέσα στον πόνο της είχε να αντιμετωπίσει, όπως καταγγέλει, την απαράδεκτη συμπεριφορά του νοσοκομείου. Δεν με πήραν καν τηλέφωνο να με ειδοποιήσουν. Έμαθα τον χαμό του από αναρτήσεις και άρθρα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, λέει η γυναίκα. Το έμαθα από αναρτήσεις το τι έγινε. Πήρα τηλέφωνο εγώ και λέω, πείτε μου την αλήθεια. Εγώ λέω, κάθομαι και διαβάζω άρθρα και λέμε ότι ο άντρας μου απεβίωσε. Είναι αλήθεια ή δεν είναι. Και μου λέει. Όπως λέει η γυναίκα του, ο άτυχος Ραφαήλ έχασε τον έλεγχο για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο. Το εφεδρικό δεν είχε ανοίξει τον αέρα για να τον βοηθήσει στην προσγείωση, με αποτέλεσμα να πέσει από μεγάλο ύψος. Κι άλλη φορά στο παρελθόν είχε πάθει κάτι ανάλογο, είχε χάσει τον έλεγχο στον αέρα και απλά προσγειώθηκε πάνω στο παπιδέτερο
που κόψαν την πτώση και δεν είχε παθεί τίποτα. Η είδηση του θανάτου του βύθισε στο πένθος όλη την κοινότητα της Μυτιλίνης, της γενέτειράς του, όπου ήταν πολύ αγαπητός. Από αυτές που μας έφυγε, είναι όλοι συντετριμμένοι. Ο 33χρονος πραγματοποιούσε σχεδόν κάθε εβδομάδα πτήσεις με αλεξίπτωτο πλαγιάς, ένα άθλημα που το αγαπούσε πολύ και στο οποίο ήταν αυτοδίδακτος. Ωστόσο, όπως λένε οι ειδικοί, η πτώση με αλεξίπτωτο πλαγιάς είναι ένα άθλημα που χρήζει μεγάλης προσοχής, καθώς υπό συνθήκες μπορεί η πτήση να είναι επικίνδυνη. Να πετάς με άσχημο καιρό, ας πούμε, ή με δυνατό αέρα, ή με σύννεφα καταιγίδας, ή να πετάς σε υπήνεμα, όπως λέμε, πίσω από τον αέρα, πίσω από τα λοφάκια και τα βουνά δημιουργούνται στροβιλισμοί. Σύμφωνα με τους εκπαιδευτές αλεξίπτωτου πλαγιάς, κάθε αθλητής θα πρέπει να εκπαιδευτεί από πιστοποιημένη σχολή, να διαθέτει άρτιο εξοπλισμό και να τηρεί αυστηρά όλους τους κανόνες για το πότε και πού μπορεί να πετάξει. Εδώ, κυρίες και κύριοι, το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του One Channel ολοκληρώθηκε. Θα κάνουμε ένα σύντομο διάλειμμα και επανερχόμαστε με το δελτίο στην νοηματική γλώσσα.